Το χειμωνιάτικο που το ζεστάνατε με τα χαμόγελά σας και με την τρυφερή σας φιλόξενη υποδοχή. Θέλω να σας πω ότι η παρουσία μου σε ένα ακριτικό νησί του Αιγαίου σήμερα δεν είναι μόνο συμβολική, είναι και βαθύτατα ουσιαστική. Θέλω να δώσουμε σήμερα εγώ και οι υπουργοί που με ακολουθούν ένα μήνυμα. Ένα σημαντικό μήνυμα προς εσάς βεβαίως, τους πολίτες της νησίρου, αλλά και σε κάθε πολίτη, σε κάθε νησιώτη και νησιώτισσα, από άκρη σάκρο, στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα νησιωτική και αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι ευλογία. Πρέπει όμως να δείξουμε έμπρακτα την έγνοια μας για το μισό της Ελλάδας που είναι το Αιγαίο και βεβαίως για όλα τα άλλα νησιά μας, να δείξουμε έμπραχτα την στήριξή μας σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που συνήθως τους θυμόμαστε εμείς οι Στεριανοί τα καλοκαίρια. Αλλά ο χρόνος έχει 12 μήνες. Δεν είναι μόνο καλοκαίρια. Και θέλω ιδιαίτερα να απευθυνθώ σε αυτούς και αυτές που φυλάνε Θερμοπύλες, σαν και εσάς, που βρίσκονται στα ανατολικά μας σύνορα, από άκρο εις άκρο, από τη Σαμοθράκη ως το Καστελόριζο, και ταυτόχρονα κατοικούν στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης. Μην το ξεχνάμε αυτό, ότι η πολιτεία έχει χρέος, έχει υποχρέωση να είναι δίπλα σας, να στηρίζει τη δυνατότητά σας να ζείτε με αξιοπρέπεια και με ευημερία, τη δυνατότητά σας να έχετε ίσα δικαιώματα όπως όλοι οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Φίλες και φίλοι, θέλω να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι ξανά στην Ίσυρο μετά από πολλά χρόνια. Είχα ξανάρθει στο νησί σας ως φοιτητής. Θυμάμαι τότε με μια σκηνή και sleeping bag στην Παχιά. Και θέλω να σας εκμυστηρευτώ και κάτι. Σε εκείνες τις διακοπές, δεν θα το ξέρει αυτό ο Πάνος ο Καμένος, αλλά ήταν η πρώτη φορά που τον συνάντησα. Ήτανε στο πανηγύρι της Παναγίας, στον Υποριό όμως, στην Κυρά, σε ένα εξαιρετικά, μου έχει μείνει στη μνήμη, πολύ ζεστό, ανθρώπινο πανηγύριο που σχεδόν όλο το νησί, σε μια αυλή, με καλούδια τα οποία είχαν φτιάξει από τα σπίτια, μοιράζανε κρέας και πατάτες, θυμάμαι, βραστές. Και θυμάμαι ότι ήταν εκεί και ο Πάνος ο Καμένος. Τότε εγώ λοιπόν, ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας πολιτευτής της δεξιάς. Εγώ ήμουν από τότε, από μικρός, στο χώρο της αριστεράς. Είχα την αίσθηση ότι είναι ένας μπούλης. Ένα παιδί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε, μιας πλούσιας οικογένειας. Και μου έκανε εξαιρετική εντύπωση το γεγονός ότι ήταν ένας πραγματικά λαϊκός άνθρωπος, ζεστός, μιλούσε με όλους, έπιανε κουβέντα σε κάθε τραπέζι και η αποδοχή του κόσμου απέναντι στον Πάνο ήταν εξαιρετική. Και το σχολίασα, θυμάμαι τότε αυτό, στη γυναίκα μου που ήμασταν από τότε μαζί, και θέλω σήμερα να το θυμίσω, διότι πράγματι ο Πάνος είναι ένας άνθρωπος έξω καρδιά και να είστε περήφανοι που είναι εδώ από τα νοικιά, από την Ίσυρο, είναι συντοπίτη σας. Και έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, διότι έχουμε, παρά τις διαφορές μας, τις σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές, έχουμε μια κοινή έγνοια και μια κοινή αγάπη και ένα κοινό στόχο. Θέλουμε αυτός ο τόπος να πάει μπροστά. Μετά από τόσα χρόνια και τόσες δυσκολίες, και ιδιαίτερα μετά τις τρομακτικές δυσκολίες στην οποία έχει μπει η πατρίδα μας, από το 2010 και μετά, με την επιβολή πολιτικών που έχουν ελαττήσει την κοινωνία και τους πιο αδύναμους. Και πήραμε το θάρρος να συγκρουστούμε, να βγούμε μπροστά, να αντιπαρατεθούμε με δυνάμεις υπέρτερες από το δικό μας τον ΠΟΗ, για να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των Ελλήνων, ανεξάρτητα από την ιδεολογία τους και στο τι πιστεύουν, να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ιδιαίτερα τον πιο αδύναμο. Και πιστεύω ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες, έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι. Βρισκόμαστε και τώρα σε δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία,
αλλά τουλάχιστον έχουμε αποδείξει ότι προσπαθούμε παρά τις δυσκολίες και τα μέτρα τα οποία ήταν βαριά όλα τα προηγούμενα χρόνια και αναγκαστήκαμε ορισμένα από αυτά να τα διατηρήσουμε για ένα χρονικό διάστημα μέχρι η πατρίδα μας να βγει από το ζυγό της επιτροπίας και θέλουμε αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό. Είχαμε και έχουμε πάντα έγνοια όμως τους πιο αδύναμους. Αυτό το διάστημα παρά τις δυσκολίες καταφέραμε να θεσμοθετήσουμε τη δυνατότητα πρόσβασης στα δημόσια νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας όλων των Ελλήνων πολιτών, ακόμα και αυτών που είναι ανασφάλιστοι. Και δυστυχώς στις μέρες μας ανασφάλιστοι είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν είχαν τη δυνατότητα να νοσηλευτούν σε δημόσια νοσηλευτήρια. Δρομολογούμε την κάλυψη 5.000 κενών θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία της χώρας μας, τα οποία σχεδόν ερήμωσαν τις πολιτικές της πρώτης καταστροφικής πενταετίας των μνημονίων. Και βεβαίως, όπως γνωρίζετε, πήραμε μια απόφαση με το που είδαμε ότι μέσα από τους κόπους του ελληνικού λαού και από την υπεραπόδοση των στόχων που είχαμε για το 2016, μέσα από την κάλυψη όλων των στόχων στην πάταξη του λαθρεμπορίου, μέσα από την υπερκάλυψη όλων των στόχων που προσδοκούσαμε, από την εξέταση, την εξονυχιστική όλων αυτών των ληστών της φοροδιαφυγής, ληστών με γιώτα και ληστών με ήττα, όπως θέλετε πείτε το, καταφέραμε και εξοικονομήσαμε πάνω από τον στόχο του προγράμματος που ήταν 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 900 εκατομμύρια, και φτάσαμε να έχουμε έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Και αποφασίσαμε ότι αυτά τα έσοδα θα τα δαπανίσουμε τώρα, πριν τελειώσει αυτή η χρονιά, για να κάνουμε πράξη ένα όραμα, υπόσχεση και όραμα ταυτόχρονα, στήριξη των πιο αδύναμων, αυτών που τα χρόνια της καταστροφικής πενταετίας είδαν τις συντάξεις τους να λαιλατούνται πραγματικά και να μειώνονται κατά 40% σχεδόν. Και πράγματι αποφασίσαμε να δοθεί σε όσους συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα παίρνουν κάτω από 850 ευρώ μηνιαία σύνταξη, η 13η σύνταξη, και μάλιστα αντισυμμετρικά από τα κάτω προς τα πάνω, δηλαδή όσοι λαμβάνουν λιγότερα να πάρουν περισσότερα. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν πολιτικοί ή πολιτικές δυνάμεις στον τόπο που αυτήν την επιλογή, αντί να τη χαιρετήσουν, αντί να ασκήσουν κριτική και να πούνε δεν αρκεί, χρειάζονται κι άλλα, ύψωσαν φωνή κατηγορίας και είπαν μα πώς είναι δυνατόν, κινδυνεύουμε να εκνευρίσετε τους εταίρους μας και τους δανειστές μας που παίρνετε τέτοιες αποφάσεις. Και θέλω, φίλες και φίλοι, να τους θέσω όλους αυτούς στη δική σας κρίση και σε όλων των πολιτών που σήμερα μας ακούνε. Εμείς λοιπόν θα τηρήσουμε το πρόγραμμα μέχρι κεραίας, αλλά οποιαδήποτε υπέρβαση σε στόχους και σε έσοδα υπάρχει μέσα από την τήρηση του προγράμματος, δεν θα ρωτήσουμε κανέναν για να δώσουμε αυτά τα χρήματα σε αυτούς που το έχουν ανάγκη περισσότερο από κάθε άλλο. Και τώρα βρίσκομαι εδώ απέναντί σας, ενώ όσο γνωρίζετε ότι μέσα από, από αυτές τις εξαγγελίες αποφασίσαμε και κάτι ακόμα. Κάτι το οποίο είχαμε ηθική υποχρέωση όμως και δεν έχει να κάνει με το πλεόνασμα. Να δώσουμε μία μικρή ανταπόδοση, την ελάχιστη δυνατή, στους πολίτες που σηκώνουν τα βάρη της προσφυγικής κρίσης και είναι ταυτόχρονα τα βάρη όλης της Ευρώπης, διότι τα νησιά μας, τα νησιά της πρώτης γραμμής, σηκώνουν τα βάρη ολόκληρης της Ευρώπης στο προσφυγικό. Αποφασίσαμε λοιπόν τα νησιά της πρώτης γραμμής από την Σαμοθράκη ως το Καστελόριζο να απαλλαγούν από την αύξηση του ΦΠΑ έτσι όπως προβλέπεται στην συμφωνία και στο πρόγραμμα προσαρμογής, ακριβώς διότι σηκώνουν όλο αυτό το τεράστιο βάρος για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης
και σηκώνουν, θα έλεγα, και το ανάστημα της αξιοπρέπειας και της ανθρωπιάς για λογαριασμό ολόκληρης της Ευρώπης. Πρόκειται για τα νησιά όλη της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου και όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, τα οποία, όπως είπα και πιο πριν, σηκώνουν το βάρος της υποδοχής και της φιλοξενίας, αλλά είναι και τα νησιά μας που τούτη την ώρα, μπροστά σε σύγχρονες προκλήσεις, έχουμε χρέος να τα στηρίξουμε. Και έχουμε χρέος να κάνουμε όλους τους πολίτες που βρίσκονται σε αυτά τα νησιά να αισθάνονται ασφαλείς, αλλά ταυτόχρονα να αισθάνονται ότι η ελληνική πολιτεία μεριμνά για αυτούς. Έλεγα στη συνάντηση που είχαμε στο Δημαρχείο ότι η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εξαιτίας της τοποθεσίας της, της γεωγραφικής, έχει όλες τις ευλογίες αλλά και όλους τους κινδύνους μαζί. Έχει την ευλογία του γεγονότος ότι ζούμε σε μια καταπληκτική χώρα, ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα που ο κάθε Ευρωπαίος αλλά και ο κάθε πολίτης του κόσμου θα ήθελε να επισκεφτεί. Ζούμε σε μια χώρα με ένα εκπληκτικό κλίμα, ζούμε σε μια χώρα με σημαντικές ενεργειακές πηγές, ενεργειακό διάδρομο των πηγών ενέργειας του μέλλοντος, ζούμε όμως ταυτόχρονα και σε μια χώρα όπου ανέκαθεν αποτέλεσε μήλον της έρηδας εξαιτίας της γεωπολιτικής της θέσης και που σήμερα αποτελεί το τελευταίο πεδίο σταθερότητας σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Από την Ουκρανία, την Τουρκία με όλα όσα συμβαίνουν στη γείτονα, την Συρία, τη Μέση Ανατολή. Και νοτιότερα θα έλεγα τη Λιβύη, την αστάθεια στις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε υπόψη μας ότι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της χώρας μας, που είναι η μεγάλη έκταση των νησιών και η διασπορά του νησιωτικού πληθυσμού, αυτή η ιδιομορφία πρέπει να έχει για μας ιδιαίτερη σημασία και αξία. Διότι ο ελληνικός νησιωτικός χώρος, που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, έχει ταυτόχρονα και τα χαρακτηριστικά της απομόνωσης, των δυσκολιών διαβίωσης, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες. Ακούω τώρα τελευταία διάφορους τεχνοκράτες, ανόητους θα έλεγα. Τους έχουμε υποτίθεται για να μας λένε σωστά τους αριθμούς, ούτε τους αριθμούς δεν μας λένε σωστά. Έχουν παραδεχθεί αρκετές φορές ότι έχουν κάνει λάθος τους αριθμούς, αλλά μας λένε τώρα ξανά το λάθος είναι το σωστό. Και μας λέγανε παλιότερα από το 2010 ότι με αυτό το πρόγραμμα θα βγούμε από την κρίση. Απέτυχε το πρόγραμμα. Ξανά το 2012 νέο πρόγραμμα, μας λέγανε θα βγούμε από την κρίση, απέτυχε και αυτό το πρόγραμμα. Έκαναν υπεραισιόδοξες προβλέψεις επιβάλλοντας μέτρα σκληρής λιτότητας και τώρα που έχουμε ένα πρόγραμμα με ήπια προσαρμογή, κάνουν τις αντίστροφες προβλέψεις. Κάνουν προβλέψεις ύφεσης ενώ έχουμε γυρίσει την ανάπτυξη. Και κάνουν προβλέψεις ελλείμματος για το 2016 και για το 2015 ενώ έχουμε ξεπεράσει το 1% της προβλέψης τους και έχουμε υπεραπόδοση των στόχων. Και έρχονται λοιπόν τώρα αυτοί που επέβαλαν κάποια στιγμή αυτή την πολιτική της εξίσωσης του ΦΠΑ και στα νησιά μας, δίχως όμως να έχουν υπόψη τους τι σημαίνει νησί, ίσως να είχαν κάνει διακοπές στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και στην Πάρο. Αλλά και εκεί αυτή η εικόνα της ευμάρειας, είναι η εικόνα ενός τριμήνου. Δεν βρέθηκαν ποτέ σε ένα μικρό, ακριτικό και απομονωμένο νησί το χειμώνα. Όταν έχει απαγορευτικό και δεν υπάρχει συγκοινωνία. Και όταν πολλές φορές άνθρωποι φοβούνται να αρρωστήσουν, μη τυχόν και δεν βρεθεί ο τρόπος να φτάσουν γρήγορα σε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και όταν πολλές φορές και πολλά νησιά, ευτυχώς όχι σήμερα, είχαν στέρηση ακόμα και γιατρού, ακόμα και δασκάλων. Θέλω λοιπόν να απαντήσω σε όλους αυτούς ότι η Ελλάδα βεβαίως και είναι μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως και θα φροντίσει να τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό,
αλλά δεν πρόκειται να υποστείλει τη σημαία της υποστήριξης της κοινωνικής της συνοχής. Και τα νησιά μας, οι νησιώτες μας, αποτελούν βασικό συστατικό αυτής της συνοχής, πόσο δε μάλλον σε μια εποχή νέων προκλήσεων. Έρχομαι λοιπόν σήμερα εδώ, απευθυνόμενος στους νησιώτες όλης της χώρας, έχοντας επεξεργαστεί με τη βοήθεια των συναρμόδιων Υπουργείων, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών και Οικονομικών, ένα πλαίσιο, ένα συνολικό πακέτο, μία δέσμη μέτρων ενίσχυσης της νησιωτικής Ελλάδας. Μέτρων που πιστεύω έχουν ένα βασικό στόχο, να διευκολύνουν την παραμονή των μόνιμων κατοίκων στα νησιά και ιδιαίτερα στα πολύ μικρά νησιά, αυτά με πληθυσμό μικρότερο από τους 3.000 κατοίκους. Μέτρα που αφορούν την περιουσία αλλά και την παροχή κινήτρων, μέτρα που αφορούν την παροχή ειδικών κινήτρων για την προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, μέτρα που έχουν στόχο την ανάπτυξη, μέτρα που έχουν στόχο να διαμορφώσουν ή το δυνατόν μια ευκολότερη διαβίωση αλλά και μια προοπτική αναπτυξιακή για τους νησιώτες και τα νησιά μας. Έλεγα λοιπόν ότι τα νησιά μας διαθέτουν εξαιρετικούς ανθρώπινους, φυσικούς και κοινωνικούς πόρους, καθώς και μέχρι σήμερα ανεκμετάλλευτες δυνατότητες. Και στόχος μας είναι, αξιοποιώντας αυτούς τους πόρους και αυτές τις δυνατότητες, να μετατρέψουμε σιγά σιγά την νησιωτικότητα από πρόβλημα σε πλεονέκτημα και σε ευκαιρία ανάπτυξης. Έχουμε λοιπόν ένα συνολικό πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βελτίωση της καθημερινότητας, στην ενίσχυση των υποδομών, στον επανασχεδιασμό των θαλάσσιων μεταφορών, στην στήριξη της αγροτικής οικονομίας και της κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας των κατοίκων των νησιών. Για την καταγραφή και επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη των νησιών μας, ενεργοποιείται άμεσα το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που έχει ήδη ετοιμαστεί και προωθείται προς υπογραφή το προεδρικό διάταγμα που προβλέπει την ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Παναγιώτης Κουρουπλής, που βρέθηκε εδώ στην Ίσυρο στις 18 του Αυγούστου ως Υπουργός Εσωτερικών και υποσχέθηκε ότι θα έρθω εγώ σήμερα μαζί σας και ήρθα, ο Παναγιώτης λοιπόν εργάζεται με τους ομολόγους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα με τους ομολόγους από άλλες νησιωτικές ευρωπαϊκές χώρες για την διεκδίκηση ενός ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος εδαφικής συνοχής για τις νησιωτικές περιφέρειες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα αυτό επιδιώκουμε να συμπεριληφθεί στην ατζέντα της επόμενης Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η Προεδρία της Μάλτας, μιας χώρας που είναι νησί. Και στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η προώθηση της νησιωτικότητας ως θεμελιώδους πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρία σημαντικά ζητήματα, τα τρία σημαντική σημασία ζητήματα στα οποία θέλω να αναφερθώ έχουν να κάνουν με την υγεία, την παιδεία και τις μεταφορές στα νησιά μας. Θα έλεγα ότι είναι στρατηγικής σημασίας για την προσπάθεια αποκατάστασης κανονικών συνθήκων ζωής και διαμονής στα νησιά. Είναι η εγγύηση που παρέχεται σε κάθε Έλληνα πολίτη ότι θα μπορέσει να ζήσει και να εργαστεί όχι μόνο για τη δική του προκοπή αλλά και για την προκοπή του τόπου του. Και φυσικά δεν μπορούμε να περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι η νησιωτικότητα είναι θεμέλιο στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1960 στη Ρώμη, αλλά είναι και άρθρο του συντάγματος
του ελληνικού συντάγματος. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε πέραν από το πλαίσιο το ευρωπαϊκό σε πολιτικές που θα αφορούν την αναδιάρθρωση των παρεμβάσεών μας για τα νησιά μας στο εσωτερικό της χώρας. Εμείς λοιπόν ανταποκριθήκαμε άμεσα σε αυτό το όραμα και σε αυτό το στόχο φτιάχνοντας το Υφυπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Δώσαμε το στίγμα της ενίσχυσης των νησιών μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που θα διαπερνά όχι μόνο τις πολιτικές παρεμβάσεις για την ναυτιλία αλλά και το σύνολο του κυβερνητικού έργου. Και υπάρχει, ίσως για πρώτη φορά μετά από την εποχή που ήταν ο Καμένος Υφυπουργός Νησιωτικής Πολιτικής και είναι ο Νεκτάριος ο Σαντορινιός από την Ρόδο βέβαια, με ιδιαίτερη έγνοια για τα Δωδεκάνησα αλλά και για όλα τα νησιά. Και θεωρούμε ότι οι συνθήκες είναι πλέον όριμες για να υπάρξει αυτό που εμείς ονομάζουμε επανασχεδιασμός του βασικού δικτύου ακτοπλοείας για την καλύτερη και αμεσότερη μετακίνηση των νησιωτών. Το πρώτο στάδιο για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού είναι η διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον ακτοπλοϊκό κλάδο, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η εμπειρία 15 χρόνων εφαρμογής του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Η διαβούλευση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών των νησιών σε θέματα γνωμοδότησης και ελέγχου ποιότητας των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών. Η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την ακτοπλοεία θα την καταστήσει περισσότερο λειτουργική για τον κάθε νησιώτη, αλλά θα κάνει και πιο ορθολογική την δημόσια δαπάνη για τις άγονες γραμμές. Παράλληλα, προχωράμε στην σύσταση επιστημονικής επιτροπής με τη συμμετοχή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να διαμορφωθεί ένα σχέδιο δικτύου συνδυασμένων μεταφορών με αεροπορικά, ακτοπλοϊκά δρομολόγια, καθώς και με υδατοδρόμια που φέτος θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο Αιγαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νησιών. Στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής θα εξεταστούν και οι αρχές εφαρμογής του λεγόμενου μεταφορικού ισοδυνάμου, που σημαίνει δηλαδή όσο κοστίζει η μεταφορά για όμοια απόσταση στην ενδοχώρα να κοστίζει και για τον νησιώτη που έχει να διανύσει θάλασσα, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έρχομαι στο θέμα της παιδείας. Δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα ώστε τα σχολιά μας φέτος για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια να ανοίξουν με καθηγητές πλήρη και με βιβλία από την πρώτη μέρα σε κάθε νησί της πατρίδας μας, ακόμα και στο πιο ακριτικό νησί, ακόμη και στα Λέβηθα, ακόμη και σε νησιά τα οποία έχουν πολύ λίγους κατοίκους με πολύ μικρούς, όπως η Ιερίκουσα, για να μην πιάνουμε μόνο το Αιγαίο, στα Διαπόντια νησιά, στο Ιόνιο. Ανοίξαν λοιπόν όλα τα σχολιά μας και ανοίξανε εξαιτίας του γεγονότος ότι είχε γίνει μια εξαιρετική προεργασία. Τα παιδιά μας βρήκανε δασκάλους, καθηγητές και εκπαιδευτικό υλικό. Η επεξεργασία αυτή ήταν η εξής. Προχωρήσαμε στην πρόσληψη 944 αναπληρωτών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 249 αναπληρωτών ειδικής αγωγής και 354 αναπληρωτών για παράλληλη στήριξη της ειδικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε όλες τις νησιωτικές περιφέρειες της χώρας. Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, που είναι τόσο καθοριστικός για την τοπική ζωή, προχωρήσαμε στην κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε νησιά του Αιγαίου και σε αναβάθμιση υπαρχουσών υποδομών. Ξεπαγώσαμε δύο έργα προϋπολογισμού 850.000 ευρώ. Έχουν ολοκληρωθεί 4 έργα αξίας πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και υλοποιούνται 2 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίου, ενώ ταυτόχρονα τη στιγμή που μιλάμε δρομολογούνται 7 νέα έργα με προϋπολογισμό 866.000. Στον τομέα της υγείας, βασική προτεραιότητα είναι η υγεία για τα νησιά μας.
Και ξέρετε, θα έλεγε κανείς ότι εκεί είναι η μεγάλη μας υποχρέωση να κάνουμε όλους τους νησιώτες να αισθάνονται ασφαλείς και ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Προτεραιότητά μας λοιπόν είναι η βελτίωση και αναβάθμιση νοσοκομείων, κέντρων υγείας, περιφερειακών ιατρείων των νησιών. Για πολύ καιρό οι νησιώτες μας στερούνταν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Ενώ παράλληλα το δημόσιο σύστημα απαξιωνόταν, εύθυνε, γινόταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από ιδιωτικά παρασιτικά συμφέροντα. Κατά το χρόνο που διανύουμε και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2017, η κυβέρνηση θα ενισχύσει τις δημόσιες δομές των νησιών με 112 μόνιμους γιατρούς και 107 επικουρικούς, 172 άτομα μόνιμο νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, 460 άτομα με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με ίδιες ειδικότητες και 50 άτομα για κάλυψη διοικητικών υπηρεσιών. Στα νησιά μας όλα αυτά. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Υγείας έχει θεσπίσει ειδικά βαθμολογικά και οικονομικά κίνητρα, ώστε η υπηρεσία στα νησιά μας να μην θεωρείται δυσμενής τοποθέτηση, αλλά να συνδυάζεται με τη βαθμολογική εξέλιξη του νέου γιατρού, την επαγγελματική του αποκατάσταση, καθώς και με αξιοπρεπείς οικονομικές αποδοχές. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Άμυνας, δίνεται η δυνατότητα σε οπλίτες πτυχιούχους ιατρικής να μπορούν να υπηρετούν σε κενές θέσεις άγωνων και απομακρυσμένων νησιών, έτσι ώστε να μην υπάρχει πια κανένα κατοικημένο νησί στον τόπο μας χωρίς την παρουσία ενός γιατρού. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση και αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγείας των νησιών, σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, μέχρι το 2018 θα έχουν αναπτυχθεί 27 τοπικές μονάδες υγείας σε νησιά, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, με άμεσο όφελος για περίπου 280.000 νησιώτες. Οι μονάδες αυτές θα είναι στελεχωμένες με οικογενειακούς γιατρούς και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, που θα επιλέγεται κατά προτεραιότητα με το κριτήριο της εντοπιότητας. Υπάρχει όμως και ένα ειδικό πρόβλημα που το γνωρίζετε καλά και είναι το πρόβλημα, αναφέρθηκα πριν νομίζω, της αδυναμίας άμεσης μεταφοράς σε οργανωμένα νοσοκομεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Και αυτός είναι ο μεγάλος φόβος όλων των κατοίκων που μένουν σε νησιά. Η ανασφάλεια που αισθάνονται. Και πρέπει να πω ότι αποτελεί κατά την εκτίμησή μας και αιτία ερήμωσης των νησιών, αλλά και παράγοντα αναστολής των αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Μέσω του ΕΚΑΒ λοιπόν προγραμματίζουμε μέσα στον επόμενο χρόνο την προμήθεια υγειονομικά διαμορφωμένων πλωτών ταχύπλων μέσων για την διακομιδή ασθενών, προϋπολογισμός είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία θα καλύψουν πλήρως τους νησιωτικούς πληθυσμούς των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων και της Νότιας Κρήτης. Πρόσφατα πρέπει να σας πω, τέθηκε σε λειτουργία η βάση αεροδιακομιδής στη Σύρο, ένα έργο για το οποίο είμαστε περήφανοι και το οποίο εξασφαλίζει έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση των εκτάκτων περιστατικών σε όλο το Νότιο Αιγαίο. Μέσα σε σύγχρονο, σύντομο χρονικό διάστημα, δεσμευόμαστε ότι θα λειτουργήσει και αντίστοιχη βάση αεροδιακομιδής στη Μυτιλήνη, που θα καλύψει όλα τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε ήδη προαναγγείλει προσλήψεις μέσα στο 2017 100 μόνιμων υπαλλήλων για πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ που θα ενισχύσουν τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και τη Σαμοθράκη. Μέρος της ίδιας πολιτικής για την βελτίωση της ζωής στα νησιά όμως είναι και το ζήτημα του νερού. Η έλλειψη νερού σε πολλές νησιωτικές περιοχές είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τη μεταφορά ποσοτήτων νερού με καράβια. Στόχος μας είναι η ολοκλήρωση ενός δικτύου μονάδων αφαλάτωσης σε όλα τα άνυδρα νησιά.
Και από ό,τι μου είπε ο Δήμαρχος, υπάρχει και εδώ και χρειάζεται αναβάθμιση. Χρειάζεται και ένα καινούριο για να καλύψει τις ανάγκες. Όπως εδώ χρειάζεστε και βελτιώσεις στο λιμάνι, για να μπορεί το λιμάνι σας να έχει τη δυνατότητα να δέχεται πλοία και το χειμώνα με τους νοτιάδες. Όπως επίσης χρειάζεστε και τη δυνατότητα να ξεκολλήσουν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις για μια μαρίνα, όπως επίσης χρειάζεστε και την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών, όπου εκεί προχωρήσαμε ήδη και θα γίνει ο διαγωνισμός με τα ΣΔΙΤ και υπάρχουν ήδη ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Μα πάνω απ' όλα αυτό που χρειάζεστε είναι την αίσθηση ότι κάποιοι ενδιαφέρονται για σας, ότι δεν σας έχουν παρατημένους, ότι κάποιοι νοιάζονται και είναι εδώ με δυσκολίες, ναι με δυσκολίες, αλλά να παλέψουν δίπλα σας για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον τόπο σας. Έλεγα λοιπόν για την αφαλάτωση. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η εγκατάσταση τριών μονάδων αφαλάτωσης, στη Λέρο, στην Αμοργό και την Δονούσα, οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία. Σε συνολικά 9 άνυδρα νησιά των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, ο εφοδιασμός με πόσιμο νερό θα συνεχιστεί απρόσκοπτα έως και την ολοκλήρωση των έργων εγκατάστασης και λειτουργίας των αφαλατώσεων. Ενώ για τα υπόλοιπα άνυδρα νησιά, η διαδικασία εγκατάστασης των απαιτούμενων μονάδων αφαλάτωσης είναι σε εξέλιξη. Επίσης, έχει ήδη προχωρήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα εγκατάστασης αφαλατώσεων στην Πάτμο, στους Αρκιούς και στο Καστελόριζο, όπου με προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους, σημειοδότριες εταιρείες με την εγκατάσταση και λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης αναλαμβάνουν την κάλυψη των υδροδοτικών αναγκών των νησιών αυτών. Στα θέματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας, έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μια σειρά από άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα. Ένα τέτοιο είναι η χρηματοδότηση σχεδίων διαχείρισης απορριμμάτων μικρών νησιωτικών οικισμών μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ 1420. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού 40 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο έχει εκδοθεί ήδη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Ακόμα, προχωράει η υλοποίηση του προγράμματος για ενεργειακή διασύνδεση των νησιών με την υπηρετική χώρα, ως την βέλτιστη λύση κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της νησιωτικής Ελλάδας. Τέλος, προωθείται στρατηγικό σχέδιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων λόγω των προσφυγικών ροών σε νησιά του Αιγαίου. Η μελέτη ήδη έχει ανατεθεί με προθεσμία ολοκλήρωσης μέχρι τον Ιανουάριο. Έρχομαι τώρα στο μεγάλο και κρίσιμο θέμα για μένα, που είναι το θέμα της νησιωτικής ανάπτυξης. Διότι στόχος μας δεν μπορεί να είναι μόνο η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά να το πω και διαφορετικά. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης θα έρθει αν υπάρξει ουσιαστική, στοχευμένη, με σχέδιο ανάπτυξη των νησιών μας. Για τη στήριξη μιας τέτοιας πολιτικής προχωράμε, και θέλω να το εξαγγείλω σήμερα και επισήμως, στην ενεργοποίηση δύο ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων για το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο. Τα πρώτα 50 εκατομμύρια από πρόγραμμα ΕΣΠΑ 1720, μπορεί να είναι και περισσότερα αν πάμε καλά στην απορροφητικότητα, και αποδείξαμε μέσα σε 1,5 χρόνο ότι από ουραγή στην απορροφητικότητα των ΕΣΠΑ φτάσαμε να είμαστε πρώτοι. 98% απορροφητικότητα έχει η Ελλάδα, ίσως γιατί ο σχεδιασμός για πρώτη φορά γίνεται με κριτήριο της ανάγκης και όχι κάποιους ημέτερους. Τα πρώτα λοιπόν 50 εκατομμύρια θα χρηματοδοτήσουν άμεσα δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, λιμενικών έργων, ενδεχομένως να πρέπει να προλάβετε Δήμαρχε, βασικών υποδομών, αντιμετώπισης λειψιδρίας, αλλά και δράσεις ενίσχυσης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Ήδη το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ζητήσει από τις περιφέρειες και τους Δήμους προτάσεις δράσεων για την ένταξή τους στα προγράμματα αυτά. Ταυτόχρονα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος
προβλέπει την ένταξη των μικρών, των παραμεθόριων και των προσφυγικών νησιών στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης, ενώ διευκολύνεται και αποπληρωμή επενδύσεων από προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους για τα νησιά με προσφυγικές ροές. Διασφαλίζουμε ακόμα την πρόσβαση σε ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα νησιά, στο πλαίσιο του προγράμματος Ακριτική Επιχειρηματικότητα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ενώ ενισχύουμε τους μικρούς νησιωτικούς δήμους με έμπειρα στελέχη για την υλοποίηση συγχρωματοδοτούμενων δράσεων, κάτι στο οποίο αναφερθήκατε και στη συνάντησή μας στο Δημαρχείο, διότι πράγματι πολλές φορές αυτή η γραφειοκρατία δυσκολεύει ιδίως δήμους που δεν έχουν προσωπικό εξειδικευμένο για να μπορέσει να προσελκύσει αυτά τα προγράμματα. Τι σκεφτόμαστε και τι υλοποιούμε λοιπόν? Εκπαιδεύουμε στελέχη των δήμων σε θέματα διαχειριστικής ικανότητας, ενώ για τους δήμους των μικρών νησιών που δεν έχουν εξειδικευμένο προσωπικό δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ενίσχυσής τους με υποστήριξη από στελέχη της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή απορροφητικότητα των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε και στο θέμα της έρευνας και στις προοπτικές που ανοίγονται μέσα από την έρευνα. Προοπτικές που μπορούν να ξεκλειδώσουν αναπτυξιακές δράσεις με σοβαρή προοπτική για την νησιωτική μας οικονομία. Στον τομέα αυτό προωθούμε την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών, όπως η δράση στρατηγικής ανάπτυξης ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και η ενίσχυση ερευνητικών υποδομών εθνικής εμβέλειας, οι οποίες διασυνδέονται με την νησιωτική Ελλάδα και αναμένεται να συντελέσουν σημαντικά στην αναβάθμισή της. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης ερευνητικές προτάσεις, όπως η πολυπαραγωγή ενέργειας και νερού με ηλιοθερμικές τεχνολογίες, οι εφαρμογές προηγμένων οπτικών τεχνολογιών στην πολιτισμική κληρονομιά, η αξιοποίηση της βιοποικιλότητας των νησιών του Αιγαίου, καθώς και η αναβάθμιση του ερευνητικού ωκεανογραφικού σκάφους που διαθέτουμε, του σκάφους Φιλία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Επιτρέψτε μου τώρα να πω κάτι για αυτό που εμείς ονομάζουμε βασική προτεραιότητα και είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση. Μίλησα για το συγκριτικό πλεονέκτημα του τόπου που είναι η ίδια γεωγραφική τοποθεσία και η ευλογία της ομορφιάς του τόπου που σημαίνει τουρισμός. Εκτός όμως από τουρισμό, δεν πιστεύουμε ότι εμείς πρέπει να μείνουμε μόνο στον τουρισμό. Βεβαίως και πρέπει να αναπτυχθεί, θα πω αργότερα γι' αυτό. Αλλά εμείς πιστεύουμε ταυτόχρονα ότι είμαστε ιδιαίτερα τυχεροί σε αυτή τη χώρα που οι νησιωτικοί μας τόποι είναι έφοροι και έχουν τη δυνατότητα να παράξουν μοναδικής αξίας ποιοτικά προϊόντα. Το γεγονός αυτό πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει κριτικό πλεονέκτημα, αρκεί να δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού παραγωγικής ανασυγκρότησης των νησιών. Ένας σχεδιασμός που δυστυχώς μέχρι σήμερα απουσίαζε από τις προτεραιότητες προηγούμενων κυβερνήσεων. Ανακοινώσαμε ήδη με υπουργική απόφαση την έκτακτη ενίσχυση για τη ζωική παραγωγή ύψους 1.680.000 ευρώ που αφορούν τα νησιά με προσφυγικές ροές, Λέσβος, Κος, Σάμος, Χίος. Περίπου 4.000 κτηνοτρόφοι των νησιών αυτών θα έχουν τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το φθήνον ζωικό τους κεφάλαιο. Παράλληλα, η αύξηση της εξισωτικής αποζημίωσης κατά 28 εκατομμύρια θα ωφελήσει περίπου 12.000 νησιώτες, αγρότες και κτηνοτρόφους του Βόρειου και Νοτίου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Τέλος, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις για την αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής και έχουμε λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις για αύξηση επιχορηγήσεων κατά 14,3 εκατομμύρια ευρώ προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων των νησιών που επλήγησαν από την προσφυγική κρίση.
Πέραν όμως από την ενίσχυση των ήδη εμπλεκόμενων στην αγροτική και κτηνοτροφική διαδικασία, στόχος μας και σκοπός μας είναι να δώσουμε κίνητρα για ενασχόληση με την ντόπια παραγωγή στα νησιά σε νέους αγρότες. Και με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε και κίνητρα για να μείνει κόσμος στα νησιά ή και να επιστρέψει. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε εν μέρη, αλλά είναι και αυτός ένας τρόπος για να απαντήσουμε και στο μεγάλο θέμα της ανεργίας, της φυγής νέων στο εξωτερικό, της ερήμωσης των νησιών μας από νέο έμψυχο δυναμικό. Σχεδιάζουμε λοιπόν τη δημιουργία επιδοτούμενων προγραμμάτων για την ενίσχυση των νέων νησιωτών που έχουν σχέδια και θέληση να μείνουν στον τόπο τους. Προγράμματα όπως εγκατάσταση νέων γεωργών, το πρόγραμμα ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και το πρόγραμμα στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακά εργαλεία για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας στα νησιά. Στηρίζοντας παράλληλα τα τοπικά προϊόντα, θα υλοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2017 αναπτυξιακή δράση για την κατοχύρωση προϊόντων ονομασίας προέλευσης που θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των πρωτογενών παραγωγών με την καλύτερη ένταξή τους στην γεωργική αλυσίδα τροφίμων και θα προσθέσει αξία στα γεωργικά προϊόντα στα νησιά μας. Έρχομαι τώρα στον τουρισμό. Ξέρετε, ο τουρισμός είναι ένα από τα βασικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ακόμα και τα χρόνια της κρίσης είχαμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών. Σπάσαμε το ρεκόρ πέρυσι και φέτος ξανά. Στόχος μας είναι όμως να αναπροσανατολίσουμε τον τουρισμό από τον μόνο θεματικό τουρισμό που αφορά μονάχα μεγάλες τουριστικές μονάδες, να πάμε σιγά σιγά και σε έναν τουρισμό που θα αφήνει ωφέλη στην τοπική οικονομία, θα εξασφαλίζει θέσεις εργασίας, θα συνδυάζεται με την τοπική ανάπτυξη και το τοπικό περιβάλλον και θα προσφέρει ευημερία στις νησιωτικές κοινωνίες. Έχουμε βάλει μπροστά τα επιχειρησιακά προγράμματα επιχειρηματικότητας, ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, αλλά και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες. Προωθούμε δράσεις επέκτασης του τουριστικού τομέα που θα συμβάλλουν στη διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας, θα δημιουργήσουν νέες και θα δώσουν ένα πιο αειφόρο χαρακτήρα στο τουριστικό μας προϊόν. Ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων που ξεκινάμε με προϋπολογισμό 120 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, έχουμε φροντίσει και είχε φροντίσει ο Παναγιώτης, γι' αυτό όσο ήταν Υπουργός Εσωτερικών και σήμερα συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, για την έναρξη προγραμμάτων μέσω των οποίων οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να βελτιώσουν και να αξιοποιήσουν το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του τόπου τους και να αναδείξουν το δημόσιο κτηριακό τους απόθεμα. Επιχορηγούμε ακόμη την δημιουργία πολυλειτουργικών παραθαλάσσιων πάρκων, την αξιοποίηση και ανάδειξη των αναγνωρισμένων ιαματικών πηγών καλή ώρα όπως εδώ στην Ίσυρο, αλλά και την πιλωτική δράση ενίσχυσης του θρησκευτικού τουρισμού. Προγραμματισμένος στόχος επίσης είναι η ενίσχυση και των αρχαιολογικών χώρων με εποχικό προσωπικό σε σταθερή ετήσια βάση. Όπου και να πατήσεις τον τόπο μας θα βρεις μια απαράμιλη αρχαία πολιτιστική κληρονομιά. Πρέπει να στηρίξουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια να αναδειχθεί αυτή η κληρονομιά. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2017 έχουμε προγραμματίσει την πρόσληψη 200 μόνιμων φυλάκων σε όλη την Ελλάδα με προτεραιότητες στις νησιωτικές περιοχές. Οι προσλήψεις θα γίνουν με ΑΣΕΠ ώστε να μην μένει αναξιοποίητος κανένας αρχαιολογικός χώρος και αυτό να είναι πόλος έλξης και τουριστών από όλο τον κόσμο. Φίλες και φίλοι, μέλημά μας είναι
Και θέλω να κλείσω με αυτό. Με μια σειρά μέτρα που ενισχύουν και στηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική της τοπικής Ελλάδας, της νησιωτικής Ελλάδας, να συνεργαστούμε στενά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα, ιδίως σε περιφέρειες με τόσο σημαντικές ιδιαιτερότητες, αν δεν υπάρχει αγαστή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ξέρετε, πρώτος ο Παναγιώτης ο Κουρουπλής, αλλά και τώρα ο Παναγιώτης ο Σκουρλέτης που είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών, κινούνται βασικά με αυτή τη λογική. Δεν μας ενδιαφέρει σε ποιο κόμμα ανήκει και σε τι ιδεολογία πιστεύει ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Αισθανόμαστε σύμμαχοι και συνοδοιπόροι σε έναν δύσκολο αγώνα να δώσουμε πνοή στον τόπο μας, να δώσουμε προοπτική παραγωγικής ανασυγκρότησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και κατανοώντας την προσπάθεια που καταβάλουν οι θεσμοί τοπικής αυτοδιοίκησης στις νησιωτικές περιοχές, επιχορηγήσαμε κατά τη διετία 15-16, μέσα σε πολύ δύσκολες, όπως γνωρίζετε, δημοσιονομικές συνθήκες, πάνω από 40 νησιωτικούς δήμους με έκτακτη επιχορήγηση. Προτεραιότητα δόθηκε στα μικρότερα και πιο απομακρυσμένα νησιά. Το λέω αυτό διότι τα προηγούμενα χρόνια οικονομική ενίσχυση το 12 δόθηκε μονάχα σε 4 νησιωτικούς δήμους, το 14 μόνο σε 7 νησιά και πολύ λίγα χρήματα. Στο θέμα της ενίσχυσης των δημοσίων υπηρεσιών προωθούμε άμεσα ρύθμιση για την ενίσχυση του τακτικού προσωπικού των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης μικρών και απομακρυσμένων νησιών, ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τη συνέχιση και αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες. Επίσης σχεδιάζουμε άμεσα την αναβάθμιση των γραφείων εξυπηρέτησης φορολογούμενου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιώτη στις περιοχές που δεν υπάρχουν δόη, αλλά και τον περιορισμό κατά το δυνατόν της ανάγκης για μετακινήσεις. Στόχος τέλος της κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή του τόπου και των πολλών δυνατοτήτων που αυτή παρέχει, δυνατοτήτων όπως τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεκπαίδευση, τηλεϊατρική, τηλεεργασία, που θα μπορούσαν να επιλύσουν βασικά προβλήματα των νησιωτών στους τομείς της προσβατισμότητας, της ανάπτυξης και της βελτίωσης ποιότητας ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη το πρόγραμμα παροχή δωρεάν κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδας ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην παροχή δημόσιας επιχορήγησης με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, αφορά τουλάχιστον 22.000 μόνιμους κατοίκους απομακρυσμένων νησιών της χώρας για την απόκτηση κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω της δωρεάν χορήγησης των αναγκαίων συσκευών, αλλά και του συνολικού ετήσιου παγίου της κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο. Ακόμα, στόχος μας είναι να μην υπάρχει κανένας τόπος στη χώρα μας, κανένα νησί, γιατί υπάρχει δυστυχώς σήμερα αυτό στα νησιά μας, κανένα νησί που δεν έχει τη δυνατότητα να πιάσει ελληνικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Διότι δυστυχώς ο ιδιώτης πάροχος, δεν θέλω να ανοίξω αυτή τη μεγάλη συζήτηση, το μόνο που σκεφτόταν ήταν τα κέρδη του και άφησε πολύ σημαντικές και κρίσιμες για τα εθνικά μας συμφέροντα περιοχές χωρίς τη δυνατότητα κάλυψης του σήματος της δημόσιας τηλεόρασης και των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών. Προχωράμε λοιπόν σε ένα πρόγραμμα ώστε να το αποκαταστήσουμε αυτό. Μελετάμε ένα σχέδιο ώστε κάθε νοικοκυριό και του πιο απομακρυσμένου νησιού να έχει πρόσβαση στα ελληνικά κανάλια μέσω επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης και με την παροχή δορυφορικού εξοπλισμού, την επιδότηση του κόστους εγκατάστασης και την ενεργοποίηση ενός πακέτου υπηρεσιών δορυφορικής. Αυτό είναι ένα ζήτημα σεβασμού προς τους νησιώτες, αλλά είναι, όπως είπα και πριν, ένα ζήτημα ίσων δικαιωμάτων και δημοκρατίας, αλλά και προστασίας των εθνικών μας συμφερόντων.
Φίλοι και φίλες, σήμερα έκανα το βήμα να έρθω στο νησί σας για να απευθυνθώ με ένα πακέτο, μία δέσμη μέτρων. Προσπάθησα να την περιγράψω όσο πιο αδρά μπορούσα, διότι είναι το απάβγασμα μιας μελέτης και προσπάθειας μεγάλου χρονικού διαστήματος. Γιατί μέλημά μας είναι, επαναλαμβάνω, να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα που έχουμε. Από το περίσσευμά μας πολλές φορές, διότι γνωρίζετε όλοι σε ποιες συνθήκες δημοσιονομικές παλεύουμε, ώστε να αφήσουμε πίσω μας, να δημιουργήσουμε μάλλον τις προϋποθέσεις αναβάθμισης ποιότητας ζωής και δημιουργίας μιας αναπτυξιακής προοπτικής για τα νησιά μας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η νησιωτική πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι μια ομιλία και μια απλή εξαγγελία, αλλά είναι μια καθημερινή μάχη, ένας δύσκολος καθημερινός αγώνας, τον οποίο σας καλώ μαζί αυτόν τον αγώνα να τον δώσουμε και να διανύσουμε την απόσταση, τη μεγάλη απόσταση από το γραφείο μου σήμερα στο Μαξίμου που ξεκίνησα μέχρι το νησί σας. Και δεν είναι η απόσταση αυτή που εγώ την έκανα μέσα σε μια μισή ώρα, εξαιτίας χάριν μάλλον στη δυνατότητα που της παροχής του ηλικοπτέρου από τις ένοπλες δυνάμεις. Η απόσταση αυτή για σας είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να δώσουμε αγώνα ώστε την απόσταση αυτή να τη φέρουμε πιο κοντά. Να φέρουμε πιο κοντά τα νησιά μας στην ενδοχώρα. Να φέρουμε πιο κοντά την Αθήνα και τα κέντρα των αποφάσεων στα νησιά μας και ιδίως στα ακριτικά νησιά μας, στην Παραμεθόριο. Εγώ λοιπόν θέλω να σας υποσχεθώ δύο πράγματα. Το πρώτο, ότι τόσο εγώ όσο και η Υπουργοί αυτής της κυβέρνησης θα κάνουμε ό,τι δυνατό σε συνεργασία με τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και με πλέρια στήριξη των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε αυτή η απόσταση την επόμενη φορά που θα έρθω να έχει μικρύνει. Και το δεύτερο που θέλω να σας υποσχεθώ, μου κάνατε σήμερα μια μεγάλη τιμή. Με κάνατε επίτιμο δημότη της Νησίρου. Είπα λοιπόν στο Δήμαρχο αλλά και στον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου ότι αυτό, ξέρετε, τους ανεβάζει τώρα και ένα επίπεδο, πρέπει να είναι προσεκτικοί. Διότι αυτό σημαίνει ότι ως δημότης έχω δικαιώματα. Ως πολίτης Δωδεκανήσων και ως δημότης Νησίρου θα είμαι αυτός που σε 2,5 χρόνια στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές θα έρθω να τους κρίνω ψηφίζοντας τον τόπο σας. Και το φθινόπωρο του 2019 ψηφίζοντας και στις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες θα κρίνουν μια δουλειά τετραετίας με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, την παραγωγική ανασυγκρότηση και την έξοδο της χώρας από το βαθύ τούνελ που για 5 και πλέον χρόνια είχαμε μπει. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι.